Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε ξανά με την ελληνική εταιρεία SAS Technology, η οποία ως πρωτοπόρος στον τομέα των οπλισμένων μη επανδρομένων συστημάτων ολοκλήρωσε με επιτυχία μια εντατική τριήμερη εκστρατεία δοκιμαστικών βολών του UCAV SARISA 2 στο πεδίο βολής Λιτοχώρου την 10η με 12η Φεβρουαρίου 2025. Οι δοκιμές επιβεβαίωσαν τις προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες του συστήματος, εδραιώνοντας τη θέση του ως μια καινοτόμο λύση στον τομέα των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Τα βασικά σημεία των δοκιμών είναι τα εξής. Την πρώτη μέρα, 10 Δευτέρου, έγιναν δοκιμές μη κατευθυνόμενων ρουκετών, αναδεικνύοντας την σταθερότητα πτήσης και την αποτελεσματικότητα της στόχευσης. Την δεύτερη μέρα, 11 Δευτέρου, έγινε εκτόξευση κατευθυνόμενων ρουκετών FZ-275LGR, επιτυγχάνοντας ακρίβεια πλήγματος με απόκληση μόλις 0,2 μέτρων. Ενώ την τρίτη μέρα, 12 Δευτέρου, έγινε επίδειξη σε στρατιωτικές και διεθνείς αντιπροσωπείες, όπου το SARISA 2 πραγματοποίησε εκτοξεύσεις με υπηρεχητικές ταχύτητες και εξαιρετική ακρίβεια μικρότερη του 1 μέτρου. Επιπλέον παρουσιάστηκε το ελληνική σχεδία της UCAV EMPUSA EMP-X6TAF, το οποίο εκτέλεσε επιτυχώς αποστολές ακριβούς ρήψης χειροβομβίδων. Η επιτυχία των δοκιμών καθιστά το SARISA 2 την πρώτη UCAV πλατφόρμα παγκοσμίως που επιχειρησιακά χρησιμοποιεί κατευθυνόμενες βουκέτες laser, προσφέροντας ένα αποδοτικότερο και οικονομικότερο εναλλακτικό μέσο σε σχέση με τα επανδρομένα επιθετικά ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη. Η SAS Technology εξέφρασε την εκτίμησή της στους εταίρους της Σαλής Βελγίου, EAS και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την συμβολή τους στην επιτυχία του προγράμματος. Κλείνοντας, θέλω να πω πως είμαι άκρος ενθουσιασμένος με τις βελτιώσεις στην σταθερότητα και την ακρίβεια του μη επανδρομένου και ότι το SARISA 2 δεν είναι απλώς ένα βήμα μπροστά, αλλά είναι η νέα εποχή της αεροπορικής ισχύος στην χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε μου αρέσει, κάντε μια κοινοποίηση και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά.